νομίζουμε όλοι ότι είναι ώρα το συντονιστικό να πει την άποψή του, η οποία είναι η πλήρης δικαίωση των αγώνων όλων των νησιωτών, αλλά και των φορέων που αποτελούν το συντονιστικό και κυρίως τη μικρή ευέλικτη ομάδα του συντονιστικού, χωρίς να βγάζουμε κανέναν φορέα βέβαια από όλους όσους συμμετείχαν και χωρίς να βγάζουμε κανέναν νησιώτη που συμμετείχε στις κινητοποιήσεις που κάναμε και σε όλες τις δράσεις που κάναμε και κυρίως στις επαγγελματίες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις οι οποίες σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης μας άκουσαν και πήραν την απόφαση να κλείσουν τα μαγαζιά τους ώστε να στείλουν το μήνυμα και την αγωνία αυτή στην κυβέρνηση όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Να πούμε δε, πέραν τις ευχαριστίες όλων των φορέων προς τους έναν καθένα προσωπικά τους νησιώτες για τη στήριξη και ότι μας αγκάλιασαν και δεν αισθανθήκαμε ποτέ ότι μια στιγμή μόνοι μας στον αγώνα αυτό που δώσαμε, σε έναν αγώνα ο οποίος περιλάμβανε πέραν από μια μεγάλη κινητοποίηση που έγινε επ' ευκαιρίας της άφιξης του Πρωθυπουργού, έναν αγώνα που δόθηκε σε πολλά επίπεδα και ήταν ένας πολύπλευρος αγώνας και είχε να κάνει και με επαφές με κοινοβουλευτικές ομάδες, με επαφές με Ευρωκοινοβούλιο, με το Ευρωκοινοβούλιο, με επαφές με στελέχη της κυβέρνησης, όπου αναλύσαμε και παραθέσαμε τα αναλυτικά τα επιχειρήματά μας και νομίζουμε ότι πείσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Και ήταν ένας αγώνας ο οποίος δόθηκε με μεγάλο κόστος για μας και σε χρόνο και στον προσωπικό μας χρόνο και στον επαγγελματικό μας χρόνο, αλλά θεωρούμε τους εαυτούς μας δικαιωμένους και φυσικά δεν θεωρούμε ότι πήγε τίποτα χαμένο από αυτό που κάναμε. Μετά την κινητοποίηση που έγινε εδώ, άλλαξε η στάση και της αντιπολίτευσης. Είναι ορισμένα πράγματα που εμείς τα λέμε, γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητα. Όσον αφορά το θέμα ότι κυνηγούσαμε συνέχεια, είχαμε μια εξέλιξη την οποία λέγαμε ότι μέχρι και το τέλος θα περιμένουμε να δούμε μήπως δοθεί η παράταση την οποία ζητούσαμε εμείς για ένα χρόνο. Εν πάση περιπτώσει ήρθε για ένα εξάμεινο. Την τελευταία φορά που κατεβήκαμε σαν μέλη του συντονιστικού για να δούμε και το κόμμα, γιατί είχε μείνει το κίνημα αλλαγής για να καταθέσει την νομοθετική ρύθμιση, θέλαμε να δούμε οπωσδήποτε και τον κύριο Τσακαλώτο. Εκεί πέρα επεμβήκαμε προς τον κύριο πάλι για να μπορέσει να έρθουμε σε επαφή μαζί του και να μας πάει στον κύριο Τσακαλώτο. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι είχε πάρα πολύ φόρτο και όντως είχε, γιατί έκλεινε η αξιολόγηση 21 έκτου και δεχθήκαμε το σύμβουλό του, το έχουμε πει και ήρθε μαζί και μιλούσαμε επί 3 ώρες. Νομίζω εκεί έγινε η πιο σημαντική και από τις πιο σημαντικές δουλειές. Λέγαμε στον πρόεδρο και με τον πρόεδρο μαζί και με τον κύριο Κατερνέλη και με τον κύριο τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου ότι δεν θα βγούμε να πούμε κάτι εάν δεν έχουμε μια μεγάλη μεταβολή όσον αφορά με την παράταση των μειωμένων συντελεστών. Σε αυτή την κουβέντα, όταν τελειώσαμε επί 3 ώρες στο καφενείο της Βουλής, ο σύμβουλος του κυρίου Τσακαλώτου είπε ότι όντως αυτή τη στιγμή κατάλαβα το τι συνέβη και κατά πόσο είναι ωφέλιμη η κουβέντα αυτή που έγινε σήμερα όσον αφορά τη μη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών. Εκεί είχαμε καταλάβει και του ζητήσαμε να δώσει προς τον κύριο Τσακαλώτο τις θέσεις τις δικές μας εφόσον δεν μπορέσαμε να τον δούμε. Πιστεύουμε ότι το έκανε και γι' αυτό την επομένη υπήρχε μια αντίδραση. Αν την προσέξατε, όταν μιλούσε ο κύριος Αθανασίου, είχε μια μικρή ολιγόλεπτη κουβέντα όταν κατέβαινε από το Βήμα με τον κύριο Τσακαλώτο. Στην κουβέντα αυτή μας γύριψε ο κύριος Τσακαλώτος να το ενεχαιριάσουμε τη μελέτη, γιατί ζητούσε κάτι απτό όταν πάει κάτω στις Βρυξέλλες να μπορέσουν να το κουβεντιάσουν. Εκεί πιστέψαμε με τον πρόεδρο, χωρίς να θέλουμε να σας πούμε λεπτομέρειες, ότι είχαμε μια εξέλιξη η οποία ήταν σημαντική προς το καλό και την μη εφαρμογή, τη μη κατάργηση. Άρα δηλαδή, εδώ πέρα πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κορομιλά. Έχουμε μια μελέτη
τεκμεριωμένη, την οποία τη γυρέψανε και την εγχειριάσαμε παντού πολλές φορές και την γυρέψανε ακόμα και το κίνημα αλλαγής, έθετε σαν στοιχεία της μελέτης του κυρίου Κορομιλά για να καταθέσει την τροπολογία. Άρα δηλαδή πιστεύουμε, επειδή εμείς σαν συντονιστικό πιστεύαμε και λέγαμε ότι οποιοδήποτε μας δώσει, γιατί την κατάργηση του μειωμένου συντελεστών, μην κατάργηση του μειωμένου συντελεστών, θα βγούμε και θα το πούμε. Ακόμα και η εξέλιξη αυτή και με την ταλαιπωρία και με την κουβέντα που κάνουμε τον κύριο Πάλι, πιστεύουμε ότι και εκεί και ο κύριος Πάλις πίστηκε ότι ήταν θεμητό. Και επιπλέον το ότι κατάφερε και μας έφερε σε συνάντηση μέσα με το σύμβολο του κυρίου Τσακαλώτο, νομίζω ότι βοήθησε και αυτό. Ήταν λογικό και δίκαιο. Λογικό γιατί έπρεπε η κυβέρνηση, έστω και στο παραπέντε, να καταλάβει ότι είναι θέμα βιωσιμότητας των οικονομιών των νησιών που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του μεταναστευτικού, για την αναγκαιότητα να παραμείνουν οι συντελεστές ΦΠΑ, και από την άλλη μεριά ήταν δίκαιο γιατί δεν θα μπορούσε μια οικονομία της Λέσβου και άλλες τέσσερις οικονομίες των νησιών που έχουν πληγεί, δεν θα μπορούσε να αντέξει μια αύξηση στις τιμές των προϊόντων, των υπηρεσιών, των καυσίμων και όλων των ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και όχι μόνο, κατά 7%. Είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή, διαστόματος του τοπικού βουλευτή της, έλεγε ότι η χρησιμότητα των μειωμένων συντελεστών είναι μηδενική. Ήταν μια άποψη την οποία κανένας δεν μπορούσε να ερμηνεύσει, αλλά μόνο τις τελευταίες μέρες, όταν συζητιόταν το πόσο θα ανεβούν τα καύσιμα, το πόσο θα ανεβούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, και όταν όλοι ετοιμάζονταν γι' αυτό, μόνο τότε έγινε αντιληπτό πόσο χρήσιμοι είναι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Ήταν ήδη έτοιμα τα βενζινάδικα, ήταν ήδη έτοιμα τα σούπερ μάρκετ, ήταν όλοι έτοιμοι, κυρίως, επαναλαμβάνω, όχι στους μικρομεσαίους εμπόρους, αλλά στις μεγάλες αλυσίδες, ήταν και στα καύσιμα, ήταν όλοι έτοιμοι για την άνοδο των τιμών. Θεωρούμε δε επίσης ότι το εξάμηνο για το οποίο έχει ψηφιστεί ήδη θα είναι τεχνικά καθαρό πρόβλημα, ότι θα παραταθεί και μετά, διότι οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παράταση αυτή, φοβόμαστε ότι δεν θα εκλείψουν μέσα στους επόμενους μήνες. Επίσης, αυτό που τονίζαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι η αγωνιστική κατάκτηση, η κινητοποίηση που κάναμε, όλοι οι φορείς, όλοι οι Μυτιλινοί, όλοι οι Λέσβοι, όλοι οι νησιώτες των πέντε νησιών, ήταν τόσο δυναμική που έπεισε και τους πλέον δύσπιστους για την αναγκαιότητα και για την αποφασιστικότητα με την οποία διεκδικήσαμε την παραμονή τους. Μια παραμονή η οποία, επαναλαμβάνω, δεν ανταλλάσσεται, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Οι μειωμένοι συντελεστές είναι αναγκαίοι για την επιβίωση των οικονομιών που έχουν πληγεί τόσο βάναυσα, κυρίως σε επίπεδο τουρισμού. Ο Πρωθυπουργός τελικά έκανε το αυτονόητο. Αυτό που έπρεπε να φουγκραστεί από την ημέρα που ήρθε εδώ για το αναπτυξιακό συνέδριο και συνειδητοποίησε ότι ένας κόσμος, χωρίς να βλέπει κόμματα και σημαίες, κατέβηκε να διαμαρτυρηθεί γιατί πρέπει να διατηρηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, φτάσαμε στο παραπέντε με αιτιολογήσεις, με διαμαρτυρίες, με παρεμβάσεις του συντονιστικού στη Βουλή, με να συνειδητοποιήσουν βλέποντας τα νούμερα την τελευταία μέρα, που εμείς τα βλέπαμε και να τριχιάζαμε, το τι θα πλήρωνε ο κόσμος από πρώτη εβδόμου
από το βασικότερο που είναι τα καύσιμα ή που είναι η τροφή ή που είναι ακόμη και ένα φάρμακο, την αύξηση που τελικά θα την πλήρωνε ο καταναλωτής, φτάσει στο σημείο, έστω και με τη διαδικασία του εξάμηνου, που θεωρώ ότι το εξάμηνο γίνεται για τεχνικούς λόγους. Για μένα όμως υπάρχει η επόμενη μέρα στο εξής. Όλοι έχουμε κατανοήσει ότι ναι, αυτή η στήριξη της οικονομίας του τόπου είναι ένα βήμα. Όταν όμως συνειδητοποιεί ο οποιοσδήποτε κι εσείς ότι το νησί τουριστικά έχει πεθάνει, ρωτήστε τους επαγγελματίες του τουρισμού. Βγείτε και δείτε τα άδεια μαγαζιά. Δείτε μια κατάσταση τραγική. Επειδή θεωρούμε ότι το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένας νόμος σχεδιασμένος στο γόνατο, κυριολεκτικά στο γόνατο, έχω να σας πω τα εξής, επειδή τον διάβασα. Επιδοτεί τα μεταφορικά μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα δεν επιδοτεί τα μεταφορικά των μεγάλων επιχειρήσεων. Μεγάλες επιχειρήσεις είναι όλα τα σούπερ μάρκετ και οι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας. Άρα τα είδη διατροφής τα οποία θα κυκλοφορούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μετά την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου με την παρούσα σχεδίαση του νόμου, δεν πρόκειται να φτηνίνουν. Μας ρωτά ο τοπικός βουλευτής αν θα πέσει το κόστος ζωής με την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου. Να εφαρμοστεί πρώτα και μετά, ιδιαίτερα στα καύσιμα. Στα καύσιμα ξέρουμε ότι είναι ένα κλειστό κύκλωμα διάθεσης ενός προϊόντος, το οποίο είναι κινητήριος μοχλός για την οικονομία. Εάν λοιπόν μέσα στο μεταφορικό ισοδύναμο, μέσα στο νόμο, υπάρχει παράγραφος η οποία λέει ότι προβλέπει ειδική επιδότηση στη μεταφορά καυσίμων, αυτή η επιδότηση θα υπάρξει? Αν υπάρξει, η κυβέρνηση εντέλεται να ελέγξει αν θα περάσει στον τελικό καταναλωτή με την αντίστοιχη μείωση των τιμών των καυσίμων. Όσον αφορά την άτυπη επίθεση και το bullying που έχει δεχθεί το συντονιστικό από όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, την απαξίωση και ποιοι είστε εσείς και τι εκπροσωπείτε και τι θεσμοθέτηση έχετε και όλα αυτά, έχουμε να απαντήσουμε ότι εμείς είμαστε κάποιοι που βάλαμε τους εαυτούς μας μπροστά γιατί χρειάστηκε για τον τόπο.